Γεια σα και καλώ ήρθατε στο συνεσημόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Και πρωτού μα πιάσει η μιζέρια και η όχι φιλοσοφική ματαιότητα, υπενθυμίζουμε: Μπορείτε να μα στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ στα 5 και 8 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε υλικό μα πιο πολύ, πιο νωρί. Εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μα βίντεο. Και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μα χαλάσει καθόλου ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία Highlander, η τελική αναμέτρηση. Σε σκηνοθεσία Douglas Arniokoski με του Adrian Paul, Christophe Lambert, Bruce Payne, Lisa Barbusia, Donnie Yen, Jim Burns, Peter Wingfield, Sheila Gis και Betty Edney. Ο Κόνορ McLeod τα έχει παρατήσει, αλλά ένα εχθρό από το μακρινό παρελθόν δεν θα τον αφήσει να βγει από το παιχνίδι έτσι εύκολα. Αυτό ο εχθρό είναι μάλιστα τόσο φοβερό και τρομερό που θα πρέπει να μπει και δεύτερο τη φατρία για μπούλιο, Ο Duncan MacLeod. Στην παροδία μυστικού δείπνου, στο οποίο σκοπεύετε να ξεπαστρέψετε του ηλίθιου συμμάχου σα, σερβίρετε σολομό και σαλάτα, ώστε η προδοσία να είναι νόστιμη πέρα από προφανή. Να ξεκαθαρίσω ότι η ταινία παρουσιάζει αυτόν ως συνέχιση τη ιστορία του Highlander και δεν θα τη δεχτώ ω τέτοια. Να φύγει. Έχω ένα fan theory για το πώς ανήκει κάθε ταινία Highlander σε διαφορετικό σύμπαν. Σας παραπέμπω στο βίντεο μας το Sushi για το Highlander 2, εκεί που λέει Fan Theory. Αλλά, σχέτω του Fan Theory, η συγκεκριμένη ταινία μπορεί να ανήκει μόνο στο ίδιο σύμπαν με τη σειρά. Η ίδια η ταινία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερω, διότι λέει ότι ήταν στο καταφύγιο ο Κόνορ 10 χρόνια αφότου ε, συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Duncan, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι καν χρονολογικά στο ίδιο σύμπαν με τη σειρά, διότι η σειρά διαδραματίζεται κάποια χρόνια μέσα στη δεκαετία του 90 και αυτό που βλέπουμε μέσα στην ταινία στο τέλο είναι το Millennium Dome. Το Millennium Dome, αν δεν κάνω λάθο, κατέβηκε το 2001 στο Λονδίνο, άρα δεν μπορεί να ήταν 10 χρόνια στο καταφύγιο. Η ίδια η ταινία δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Γιατί να ενδιαφερθώ εγώ και να θεωρήσω ότι είναι κάνον. Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το θεωρήσουμε κάνον για πολλούς λόγους, πέρα από αυτούς που εξηγεί. Είναι μια ντανκανοκεντρική ιστορία, δεν είναι. Θα με ενδιαφέρει μια ντανκανοκεντρική ιστορία με τηλεοπτικού όρου Απλά μια τηλετενία στο σινεμά. Σινεμά Highlander ίσον παιχνίδι. Έχει προκύψει λίγο αυτό ο κανόνα άτυπα. Και μου okay με το να ασχοληθούμε με μια αμαρτία του Ντάνκαν. Ότι ερωτεύτηκε μια τύπησα εκεί. Κατάλαβε ότι είναι αθάνατη. Έκανε μια αμαρτία σκοτώνοντά την για να τριγκάρει την αθανασία. Πολύ ωραία ιδέα και απαραίτητη ιδέα να δούμε τον κόνορο στο ραμύρε του Ντάνκαν. Φυσικά. Κανένα πρόβλημα να σκοτώσει τον μέντορα. Κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα του μέντορα να πεθάνει. Αλλά όταν ε, θα κάνει μια ιστορία που επικεντρώνεται στον μαθητή μαθητή, να επικεντρώνεσαι στο μαθητή και θα δώσεις ένα πολύ απλό arc αν θα δώσεις στον μέντορα. Αν είναι να κάνεις μια ιστορία περάσματος κοιτάλη στην οποία επικεντρώνεσαι στο μέντορα, θα δώσεις το πολύπλοκο plot στον μέντορα και ο μαθητευόμενος θα είναι γλάστρα που σιγά σιγά έρχεται στο προσκήνιο επειδή οι συνθήκε του μέντορα το επιτρέπουν. Χωρί να έχουν και οι δύο πολύπλοκοι λοιπόν ιστορία. Αλλά το να πα να κάνει και τα δύο, να έχει μια πολυπλοκότητα και μάλιστα με φτύνια, και σε αυτή την ταινία να θέλει να σκοτώσει το μέντορα με όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το πλαίσιο, όχι. Το να γράψει πέρασμα, κοιτάει, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει εγχειρίδιο για να το κάνει. Για μένα χρειάζονται δύο στοιχεία για να δουλέψει. Πώ θα σκοτώσει τον ηρωά, πώ θα τον φέρει σε σημείο το μέντορα. Πώ θα το φέρει σε σημείο να πει ότι, οκ, okay, endgame, τελειώσαμε. <laughs> end του Και δεύτερον, σε ποιον περνάει η σκητάλη. Ο Ντάνκαν είναι οκ okay να πάρει τη σκητάλη. Έχει περάσει, έχει κερδίσει την, ε, το δικαίωμα αυτό από τη σειρά, αλλά Πρέπει να δούμε και πώ πεθαίνει ο Κόνορ. Το να ρίξει τον μέντορα σε σημείο που να τον λυπάσαι, να λε: Θέλω να πεθάνει και όπω θέλει να πεθάνει κι εσύ, δεν είναι σωστό γράψιμο ότι ήρθε η ώρα για την παλιά γενιά να φύγει. Επειδή είσαι τόσο άθλιο πλέον. Μίζερο, αυτοκτονικό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κάτι το ζουμερό να υποθεί σε μια ιστορία ενό τύπου ο οποίο ήταν μελαγχολικό. Το έχουμε, έχει δρεωθεί στο Χάιλαντερ Ρένα, Και χάνει την όρεξή του για ζωή. Πάει να πει την ιστορία straight, ενό straight ο οποίο παθαίνει κατάθλιψη και απλά θέλει να πεθάνει. Και δεν αυτοκτονεί κιόλα. Τον λυπάμαι τον Κόνορ με την χειρότερη δυνατή έννοια. Και όλα αυτά με χρόνο ανάπτυξη μισή ταινία. Και αν και μέσα από ένα πάρα πολύ ασεβέ ρέτκον. Μόνο και μόνο για να υλοποιήσει την ιδέα ότι α, οι δύο Highlander αντιμετωπίζουν έναν άλλον Highlander, ξέρω εγώ. Ε, τίποτα, απλά για το Θεαθήνε. Και φτάνω σε ένα σημείο να πω ότι, ωραία, αφού θέλατε να κάνετε ρέτκον και να το συνδέσετε τόσο άγρια με την πρώτη ταινία, βάλτε ο τύπο που ζητάει εκδίκηση να είναι ο αδερφό του τύπου από το flashback από το νούμερο 1 που τον σκοτώνει ο Κόνορ μεθυσμένο. Αν είναι να δημιουργήσει σκληρέ ενοχέ στον Κόνορ και να, να πα να μου περάσει σε μένα ότι ο Κόνορ τελικά ήταν άτιμο όλα αυτά τα χρόνια, βάλε τον Κόνορ που ήταν μεθυσμένο και χιδέα σκότωσε έναν τύπο χρησιμοποιώντα την αθανασία του με θελωμένο μυαλό από το αλκοόλ. Ναι, αυτό δεν περνάει. Αλλά περνάει περισσότερο από το ότι α, σκότωσε ένα καθήκη παπά ο οποίο έκαιγε γυναίκε ω μάγισσε στο χωριό του Κόνορ. Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν πείθομαι. Το σενάριο το βρίσκω σάπιο, ασταθές και ασόβαρο. Πέρα από τα flashback, είναι μια κούραση και μια ταλαιπωρία και μια φάση γιατί είμαστε εδώ. Δεν πείθομαι για την θεματική τη εκδίκηση καθόλου. Η μία καλή ιδέα τη ταινία είναι η ερωτική ιστορία και στην εκτέλεση καταστρέφεται τελείω διότι την κάνει αθάνατη. Και μετά, πώ εξελίσσεται η ερωτική ιστορία, θα σου κρατήσω μούτρα για τρει αιώνε και μετά θα έρθω να τα φτιάξουμε κυριολεκτικά εκεί το πάει, οπότε δεν κάνει και τίποτα με τη μόνη καλή ιδέα που έχει. Η σκηνοθεσία τώρα του Αρνιοκόφσκι έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον με την έννοια ότι κάνει μία τηλεοπτική εκδοχή του στυλ του Μαλκάχη. Και αυτό μου αρέσει για αυτό που είναι, χωρίς να είναι και τίποτα πολύ. Έχει κάτι από φτηνή παραγωγή με μεγάλες φιλοδοξίες τέλη του 90 και κάτι με ελκύει σε αυτό ίσως χυψτερικά αλλά με ελκύη. Είναι τόσο λίγο το σενάριο που το μόνο που έχω να πιαστώ είναι ότι σκηνοθετικά κάνει κάτι παραπάνω από το σενάριο και δεν μου αρκεί αυτό. Αλλά είναι το μόνο που έχω να πιαστώ. Και έχουν μπει στη διανομή και τα αδέρφια Βάινστιν με τη Μύρα Μαξ. Έχουν φέρει τα καρνιβαλίστικα κόλπα τους διότι η ταινία έχει ένα τρέιλερ το οποίο περιγράφει άλλη πλοκή. Έχει και πλάνα που γυρίστηκαν για το τρέιλερ με διάθεση ε, παραπλάνησης παραπλάνηση. Τα ξαδέρφια είναι πλάι-πλάι, έτσι. Είναι πιο σαν mm, φωσμπάκινγκ ναι. περιπέτεια sci-fi. Ότι θα συμμαχίσει ο Ντάνκαν με τον Κόνορ και θα πάνε να νικήσουν έναν αρχαίο μάγο, ξέρω εγώ. Αυτό παρουσιάζει το τρέιλερ. Και μου αρέσει περισσότερο το τρέιλερ από ότι μου αρέσει η ταινία. Έχει μια ωραία αισθητική έτσι late 90s. Έχει το ρομπ ζόμπι, γαμάει το τρέιλερ. Ο Λαμπέρ στο ρόλο του Κόνορ βγάζει μια κούραση, μια ταλαιπωρία. Στο 3 είδα μια σπίθα. Εδώ πέρα δεν βλέπω Απολύτω τίποτα. Και δεν είναι ότι είναι γερασμένο. Ναι, φαίνεται ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια, αλλά δεν είναι φυσιογνωμικό το πρόβλημα. Ο Λαμπέρ είναι ίδιο όπω ήταν στο ένα με πολύ πιο κουρασμένο δέρμα. Δεν είναι ότι δεν περνάει με μακιγιάζ. Παίζει σαν να θέλει απλά να φύγει από το ρόλο και όλη η πλοκή είναι στημένη έτσι ώστε ο Κόνορ να φύγει από το ρόλο του πρωταγωνιστή. Κέρδισα τρει φορέ σε το έπαθλο. Και βαρέθηκα να κερδίζω το έπαθλο. Απορώ αν υπάρχει ένας εκεί έξω που να θέλει να κρατήσει αυτή την ταινία στον χαϊλαντερικό κανόνα. Μόνο και μόνο για να ξεφτυλίζεται ο Κόνορ Μακλάουδ. Αν μισείς τον Κόνορ Μακλάουδ ναι. είναι η τέλεια yeah. ταινία. Δεν καταλαβαίνω κάποιος άλλος να θέλει να κρατήσει στο κανόν αυτή την ταινία. No! Πάντω οι φήμε λένε ότι πάρταρε σκληρά ο Λαμπέρ με τον Πολ στα κλαμπάκια... Ε, φήμε και μόνο, οπότε αν μη τι άλλο πέρασε καλά. Αυτή που... την ταινία θέλω να δω. Μεγάλος αδερφός Χάιλάντερ κανονικότατα με παρταρίσματα και ντρόγκια. Παίζει ρόλο και το γύρα για μένα, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Λάμπερ δεν έμοιαζε ποτέ ως Κόνορ όπως το ένα. Ήδη από το δύο είχε αλλάξει. Όχι γεράσει, αλλάξει. Δεν θα ήταν πρόβλημα αν ο Λαμπέρ ενδιαφερόταν να παίξει. Λίγο είδα κάτι γελάκια που τον βάλα να κάνει στα flashback, λίγο χημεία με τον Adrian Paul που πάντα τον ανέβαζε. Οτιδήποτε συμβαίνει στο σήμερα είναι κολοδάχτυλο στον χαρακτήρα. Το δέρμα του έχει πρόβλημα, είναι τώρα η ηλικία και τα γονίδια, είναι η ζωή που έκανε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στα flashback που τον βάζουν στη σκοτία πονάει. Και είναι ενδεικτικό το ότι στην βασική αφίσα τη ταινία έχουν πάρει το κεφάλι του το Highlander 3 και τον έχουν ήδη προ τον Ιδρύα Πολ. Είναι πρόβλημα. Όταν προσπαθούν να το κάνουν το γλυμμένο look από το Highlander 1, το γλυμμένο μαλλί πίσω, κάποια στιγμή που πέφτει από τη μονομαχία λίγο πριν σκοτωθεί, έρχεται το μαλλί καπελάκι εδώ, το φέρνει έτσι και είναι, είναι, ντροπή. Δεν φταίει όμω αυτό. Φταίει το ότι του έχουν γράψει, το ότι δεν ενδιαφέρεται να παίξει, το ότι σκηνοθετείται να είναι μίζερο, το ότι μάλλον είναι μίζερο, ο, ο Λαμπέρο ίδιο κτλ. κτλ. Ο Adrian Paul, που είναι ο τυπικό πρωταγωνιστή τη ταινία, δεν την κρατάει. Φαίνονται μόνο αναλαμπέ από το χάρισμά του, το οποίο θα δείτε στη σειρά, και αυτέ οι αναλαμπέ φαίνονται μόνο στα flashback. Στο παρόν είναι ένας βαρετός και αδιάφορος πρωταγωνιστής που λέει τις ατάκες του σαν να θέλει να πάει παρακάτω. Στο πάρτι. Στο πάρτι με τον Λαμπέρ δεν θα καταλάβετε ότι έχει χάρισμα αυτός ο τύπος από την ταινία. Δείτε τη σειρά και θα δείτε ότι δεν είναι ένα κομμάτι κρέα όπως είναι εδώ που περιφέρεται. Έχει χάρισμα και στηρίζει το ρόλο και δεν θα αφήσω αυτή την ταινία να μολύνει ούτε τη σειρά ούτε τον Duncan Μακλάουντ. Στο σήμερα δεν δουλεύει διότι και αυτό πάσχει από μιζερίτιδα. Απλώ δεν είναι προορισμένο να σκοτωθεί. Είναι προορισμένο να πάρει τη σκητάλη, αλλά είναι σε φάση. Ο Κόνορ του λέει: Να σου πω, θε να δει λίγο να πάρει σκητάλη, γιατί βαριέμαι. Και του λέει ο Ντάνκαν: Μπορεί να την πετάξει εδώ τη σκητάλη. <laughs> 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 βαριέμαι <laughs> να κάνω την απόσταση στην <laughs> ταράτσα. Ακριβώ. Ε, όταν καλείται να παίξει την ταινία, παίζει. Ο Ντάνκαν ήταν πάντα λίγο πιο βανίλα από τον Κόνορ. Εδώ πέρα πολύ πιο βανίλα από τον Κόνορ. Και ενώ η σειρά τον αφήνει τον Ντάνκαν σε ένα οκ okay σημείο, εδώ πέρα τώρα καλύτερα να σκοτώσει τον ξαδερφό του, τον μεγάλο παππού του τέλο πάντων, και να πάρει μια σκητάλη στη μιζέρια. Διότι αυτό βγαίνει εν τέλει. Γιατί ούτε το happy end του στο producer's cut με την Faith Kate, πώ τη λένε την παρμπούσια, έχει νόημα. Καταφέρνει να επιπλέψει ο Adrian Paul, αλλά η πρώτη επαφή του θεατή με τον χαρακτήρα, αν είναι εδώ, δεν θα είναι και καλύτερη. Ο Τζέικομπ Κέλ είναι ό,τι μισό στους σικουελικούς ανταγωνιστές, δηλαδή ένας χαρακτήρας που αποτελεί ρέτκον, το οποίο προσπαθεί απελπισμένα να μας πείσει ότι αυτός ήταν η μεγάλη απειλή από την αρχή, αυτός ήταν πίσω από όλα, απλά δεν τον είχαμε δει. Δηλαδή αυτό που λέει ότι πίσω από κάθε τραγωδία και κάθε απώλεια αγαπημένου σου προσώπου ήμουν εκεί, αυτό είναι που μισώ όσο τίποτε άλλο που εμφανίζει σε έναν ανταγωνιστή στο τέταρτο sequel και ξαφνικά πρέπει να είναι πίσω από όλα και την προσέγγιση κακός παπάς Βρίσκω τόσο αυθεντικά cringe που ντρέπομαι για λογαριασμό όποιου σκέφτηκε ότι αυτό είναι ο ορισμός του edgy mm. και του cool. Αν αυτό θεωρήσω ότι είναι edgy και cool, να, να, να κάνει καθρεπτισμούς χριστιανικών τελετών αλλά να είναι κακός, πραγματικά από τα 13 στα 14 πρέπει να το ξεπεράσεις αυτό. Ε, αν είστε 13 ετών σας ζητώ συγγνώμη, ε, αλλά... Πρέπει να το ξεπεράσετε. Έχετε ένα χρόνο να το ξεπεράσετε. Αν, 13... αν θεωρείτε ότι είναι cool. Αν είστε 13 και μα βλέπετε και έχετε, ξέρετε τη γνώμη μα για το MCU και τι υπερηρωτικέ ταινίε. Mm. Το μισό βαθύτατα αυτό με το χριστιανό αντίχριστο που κάνει το βρίσκω τον ορισμό του cringe και δεν θέλω να υπάρχει. Τώρα στην ερμηνεία ο Bruce Payne φέρνει αυτό που πρέπει να φέρει. Του είπανε ότι θα παίξεις τον κακό και παίζει τον κακό. Είναι πολύ κακός. Κάθε ε, συλλαβή τη πατάει τη στάμπα του κακού. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με την υποκριτική προσέγγιση. Κι εγώ, άμα με παίρνανε και μπορούσα να το υποστηρίξω, έτσι θα το έπαιζα. Απλά δεν το σώζει, διότι δεν σώζεται. Το πρόβλημα δεν είναι το τι ερμηνεύει ο Μπρουσ Πέιν, που είναι ένα γράμμα μακριά από σκοτεινό βιτζιλάντε. Είναι ε, το πώς ερμηνεύει. Διότι σε μερικέ σκηνέ είναι ένα σπάλπατιν, μερικέ φορέ παίζει έναν ακόμα καργανίσκο, και κάποιε φορέ πετάει και το χάιλαντερο σκοτσέζικό του, έτσι για το ξεκάρφωμα, Για να θυμηθούμε ότι, Α, καθρεφτισμό, όντω. Του έχουν εικονογραφία παπά, αλλά κάθε δεύτερη σκηνή τον έχουν με δερμάτινα. Να, να την πέφτει και να, να κάνει έτσι τα δάχτυλα της μπαρμπούσια. Δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά και το θέμα είναι ότι και ο Πέιν δεν καταλαβαίνει και παίζει αποσπασματικά. Στη σκηνή αυτή παίζει ένα mode, στη σκηνή την άλλη παίζει άλλο mode. Μεμονωμένα παίζει καλά. Ε, ο Μπρους Πέιν ήταν πάντα ένα καλό ε, ηθοποιό β' ρόλων και σε βιντεοτενίε κτλ. Θρύλο τα έλεγα κιόλα. Αλλά εδώ δεν έχει focus, δεν είναι τίποτα και πάνω απ' όλα είναι φορέα αυτού του πράγματο που συγχαίρνομαι σε τέτοιε ταινίε που είναι εσύ πόσα quickening είχε, λε και βάζα κάτω τι λίστε, εσύ πόσε γάμισε. Αυτό έχει γαμίσει 661 και σε πέντε γκόμενε θα γαμίσει 666. Θε να είσαι εσύ 66η 620, την 620-620 η υπερδυνάμει του δηλαδή, είναι το Dragon το e, Ball e, Z e, το Highlander, παιδιά. <laughs> Dragon Ball Z το Highlander, αλήθεια. Έχει ξεπεράσει τους 8.000. Why? Πάρε τον μπατζανάκι του Κλάντσι Μπράουν. Το οποίο δεν έχει σχέση με τον Κλάντσι Μπράουν, γιατί δεν είναι αίματο ο μπατζανάκι. Πάρε έναν τύπο ο οποίο να είναι ντούκι και να λε ότι, OK, έσκασε ο Μπέιν, ο Μπρου Μπέιν. Να, να σπάσει και του δύο ο Μακλάουντ. Όχι, είναι ένα ηθοποιό, ρε παιδιά. Ένα Βρετανό ηθοποιό, ο οποίο δεν έχει σωματικότητα. Δεν είναι να πει ότι του κατεβάζει και λε, όπα, εντάξει, ε, καταλαβαίνω γιατί ένα μελαχολικό πεντακοσάρι θα γίνει μίζερο και θα θέλει να πεθάνει. Και προτιμά από τον ξέδρεφωτο από το να πεθάνει από. Αυτό το, τον τη σειρά Διότι όπως είπα εδώ πέρα αγνοώ τη σειρά Η εμφάνιση μιας γυναίκας ε, Αθάνατης Μου δημιουργεί ερωτήματα τα οποία Δεν τα απαντάει εδώ πέρα η ταινία με την έννοια ότι καλείται μία γυναίκα να γίνει πολεμίστρια και τι σημαίνει αυτό για μία γυναίκα του 17ου αιώνα ξαφνικά να κληθεί να γίνει πολεμίστρια. Αν δεν θέλει να γίνει πολεμίστρια και είναι αθάνατη πρέπει να τεθεί υπό την προστασία κάποιου άλλου αθανάτου που είναι πολεμιστής και αυτό φαίνεται να κάνει, αλλά πάντων δεν τα εξερευνά αυτά. Απλά εξαφανίζεται και εμφανίζεται στο παρόν Σαν να μην θέλουμε να ασχοληθούμε με το χαρακτήρα. Εντάξει, εγώ α δώσω στην ταινία τη μουσική του Νίγκ Λένι Σμιθ, ο οποίο ήταν τσιμεράκι, δεν ξέρω τι έχει απογίνει σε επίπεδο καριέρα τώρα. Έχει φέρει εδώ κάποια cue, μουσικά Q από το The Rock και από το Man in the Iron Mask. Πολύ ωραία θέματα και το κεντρικό θέμα το σκοτσεζίζων -E τη ταινία. Ξεκάθαρα νικητή αυτή τη ταινία. Έχει γράψει το δεύτερο αγαπημένο μου σκόρ σε αυτό το franchise μετά το Michael Cayman και του Queen βέβαια. Οι Queen δεν score, η soundtrack. Μέχρι και σήμερα, από τότε εδώ και πολλά χρόνια, τα ακούω

Δεν μου δουλεύει κάτι στην ταινία, πέρα από την αισθητική και εκεί, στο βασικό, χιπστερικό επίπεδο, ξεφτιλίζουν στην πράξη όλους τους χαρακτήρες χωρίς κανένα λόγο και κυρίως ξεφτιλίζουν τον Κόνορ Μακλάουντ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάθομαι και να βλέπω αυτό το μίζερο πράγμα και να το δέχομαι ως ε, κομμάτι του Highlander. Κάθε ταινία στο δικό της σύμπαν. Εδώ είμαστε στο Miseryverse. Υποθέτω, στο οποίο μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ανήκει και το Misery του Stephen King και να ανοίξουμε δουλειές με τον Dark Tower, με τον Crimson King και όλα αυτά. Ξέρετε πώς γίνεται, γιατί όλα τα βιβλία του Stephen King ανήκουν στο ίδιο σύμπαν. Ας μην ανοίξουμε τέτοιες υποθέσεις, ας κρατήσουμε αυτή την ταινία στο δικό της σύμπαν και ας κάτσει να είναι Misery μόνη τη χωρίς παρέα κανέναν. Θα έλεγα ότι πιάσαμε πάτο, αλλά θα καταπιώ τη γλώσσα μου. Θα δούμε. Είναι η πρώτη και η μόνη ταινία highlighter που έχω δει στο σινεμά. Είναι μια ταινία η οποία είναι τεράστια προσβολή στον Κόνορ και φέρεται ο okay Κέι στον Ντάγκαν. Είναι κακότεχνη. Είναι μίζερη, όντω. Και θεωρώ ότι είναι αντιπαράδειγμα του πώ γράφει πέρασμα, κοιτάλει από τη μία γενιά στην άλλη. Θα έπρεπε να διδάσκεται για το πώ να μην το κάνει. Φυσικά για αυτόν τον λόγο είναι η λιγότερο αγαπημένη μου ω τώρα. Θα δούμε. Για την Πέμπτη, πώ θα πάει, αλλά ναι, το Φραντζέζι αυτό έχει σταθερά καθοδική πορεία. Μέσα από αυτό το κανάλι, επειδή όταν μιλάμε για να βγει, το απευθυνόμαστε σε έναν αρχαίο αριθμό ανθρώπων, γίνεται κάτι το οποίο μου αρέσει. Μιλάω για μια ταινία η οποία δεν μου κάνει, δεν μου δουλεύει και έχοντα ξορκίσει αυτό το πράγμα σε πολύ κόσμο, νιώθω ότι είμαι ελεύθερο. Να μην την ξαναδώ ποτέ. Δυστυχώ το Highlander Endgame είναι μια τέτοια ταινία. Εσεί, όταν ο μέντορα σα χάνει το κεφάλι του, βρίσκεστε απέναντι στη ράμπα του Millennium Falcon, έτοιμοι να το σκάσετε και φωνάζετε Όχι! είστε αυτός που κρατάει το σπαθί και του παίρνει το κεφάλι. Πείτε μας κάτω στα σχόλια. Για προς Θεού, άμα πάθετε καμιά καταθλιπτική κρυσάρα, μην ζητήσετε από τον εγγονό σας, τον τρισανιψιό σας, τον ξαδερφό σας να σας σκοτώσει. Πάρτε τον, πηγαίνετε σε ένα κλαμπάκι όπως έκανε ο Ιντριαν Πόλ με τον Κριστόφ Λαμπέρ και ως την επόμενη φορά... Party hard.